Μόλις η Χούντα ανέλαβε την εξουσία, συνέλαβε τους ηγέτες του κόμματος Λαϊκή Ενότητα του Αλιέντε και άλλους θεωρούμενους αριστερούς, ανάμεσά τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και τον λαοφιλή τραγουδοποιό Βίκτορ Χάρα, με στόχο την εξολόθρευση κυριολεκτικά της χιλιανής αριστεράς. Μέσα στις πρώτες 10 ημέρες, χιλιάδες αριστεροί της Χιλής μεταφέρθηκαν σε 2 γήπεδα στο Σαντιάγο, ανακρίθηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν. Για παράδειγμα, το πτώμα του Χάρα βρέθηκε σε ένα βρώμικο κανάλι με 44 τρύπες από σφαίρες, όλα τα δάχτυλά του κομμένα και το πρόσωπό του πολτοποιημένο. 5 εβδομάδες μετά το πραξικόπημα, ο Πινοτσέτ ανέθεσε προσωπικά σε έναν στρατηγό επικεφαλής ενός σώματος στρατιωτικών που έγινε γνωστό ως καραβάνι του θανάτου, να σκοτώσει πολιτικούς κρατούμενους και πολιτικούς της Λαϊκής Ενότητας, τους οποίους ο στρατός δολοφονούσε με πολύ αργούς ρυθμούς. Η Χούντα απαγόρευσε όλες τις πολιτικές δραστηριότητες, έκλεισε τη γερουσία και έθεσε υπό τον έλεγχό της τα πανεπιστήμια. 2 μήνες μετά το πραξικόπημα, ο Πινοτσέτ ίδρυσε μια οργάνωση που εξελίχθηκε στην ΔΙΝΑ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Μυστική Αστυνομία. Ο αρχηγός της αναφερόταν απευθείας στον Πινοτσέτ, που έγινε ο κύριος παράγοντας καταστολής στη Χιλή. Ήταν διαβόητη για την βιαιότητά της ακόμα και σε σύγκριση με τις άλλες υπηρεσίες πληροφοριών των χιλιανών ενόπλων δυνάμεων. Δημιούργησε δίκτυα μυστικών στρατοπέδων κράτησης, επινόησε νέες μεθόδους βασανισμού και εξαφάνισε χιλιανούς, δηλαδή τους δολοφόνησε χωρίς να αφήσει ίχνη. Ένα κέντρο κράτησης που ονομαζόταν Λαβέντα Σέξι εξειδικευόταν στη σεξουαλική κακοποίηση προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες. Για παράδειγμα, συλλαμβάνοντας μέλη της οικογένειας ενός κρατουμένου και κακοποιώντας τους σεξουαλικά μπροστά του, με μεθόδους τόσο αποκρουστικές που είναι αδύνατο να περιγραφούν, χρησιμοποιώντας τροκτικά και εκπαιδευμένα σκυλιά. Αν επισκεφτείτε ποτέ το Σαντιάγο, έχετε γερό στομάχι και δεν είστε επιρρεπείς σε εφιάλτες, μπορείτε να περιηγηθείτε σε ένα τέτοιο κέντρο κράτησης στην Βίλα Γκριμάλντι, που τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο. Το 1974 η ΔΙΝΑ άρχισε να δράκει εκτός Χιλής. Ξεκίνησε από την Αργεντινή, βάζοντας βόμβα στο αυτοκίνητο του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Χιλής, στρατηγού Κάρλος Πράτς, και σκοτώνοντας τον ίδιο και τη σύζυγό του Σοφία, επειδή ο Πράτς είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στο πραξικόπημα και ο Πινοτσέτ τον θεωρούσε απειλή. Στη συνέχεια, η ΔΙΝΑ εγκαινίασε μια διεθνή εκστρατεία κυβερνητικής τρομοκρατίας με την ονομασία Επιχείρηση Κόνδορ, συγκαλώντας συνάντηση των αρχηγών της μυστικής αστυνομίας της Χιλής, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, της Παραγουάης, της Βολιβίας και στο τέλος και της Βραζιλίας, προκειμένου να αποδηθούν από κοινού σε διασυνοριακό ανθρωποκυνηγητό εξόριστων αριστερών και πολιτικών προσώπων. Εκατοντάδες χιλιανοί εντοπίστηκαν και σκοτώθηκαν σε άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, στην Ευρώπη και ακόμα και στη ΣΥΠΑ, όπου το 1976 στην Ουάσιγκτον, μόλις 14 τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, παγιδευμένο αυτοκίνητο σκότωσε τον πρώην χιλιανό διπλωμάτη Ορλάντο Λετεριέρ, υπουργό άμυνας του Αλιέντε, και την Αμερικανίδα γραμματέα του. Όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτή ήταν η μόνη γνωστή περίπτωση ξένης τρομοκρατικής ενέργειας με θύμα Αμερικανό πολίτη σε Αμερικανικό έδαφος, μέχρι την επίθεση στους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 2001.